θα μας επιτρέψει ο Ερντογάν να μπορέσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Διότι, κύριε Δεσποτόπουλε, χθες το βράδυ, κοιτώντας τα δελτία ειδήσεων, άκουσα στην γείτονα τον κύριο Οκτάη, που προφανώς ό,τι λέει δεν το λέει και αυτό το κεφάλι του. Ο οποίος απευθυνόμενος προφανώς σε εμάς έλεγε ότι κοιτάξτε παιδιά, να μην αφθαδιάζετε εκεί ιδιαιτέρως. Ας κάνετε και ό,τι συμφωνίες θέλετε να κάνετε. Αλλά επί της ουσίας θα πάρετε την απάντηση που είναι να πάρετε. Θα μας κάνει ντά, να το πούμε έτσι όπως το λέω εγώ. Θα μας κάνουν ντά, κύριε Δεσποτόπουλε. Θα πάρετε την απάντηση που είναι να πάρετε. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα όλο αυτό που γίνεται? Είχαμε πει και εδώ πάλι σε τούτη εδώ την εκπομπή πριν δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, ότι οι Τούρκοι πιθανά θα προσπαθήσουν να τεστάρουν εμάς και τους Γάλλους για την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Έχουν βγάλει και μία ανάφτεξη για το Oruç Race, δηλαδή μία προειδοποίηση ερευνών για τη Μεσόγειο μέχρι 18 Δεκεμβρίου. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, οι Τούρκοι πιέζονται αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησαν ένα αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας να το επιβάλλουν με bullying, επιτρέψτε μου την έκφραση, με εκφοβισμό. Η Ελλάδα λοιπόν όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά απέναντίας έκανε μία σειρά από ενεργητικές πράξεις, από ενέργειες, οι οποίες ακριβώς αποδόμησαν αυτή την προσπάθεια των Τούρκων. Και αυτό τους έχει εξοργήσει. Εμείς έναντι της τουρκικής προκλητικότητας τι κάνουμε? Αναβαθμίζουμε την στρατιωτική μας ανταπόκριση, τη στρατιωτική μας ικανότητα, πολύ βασικό, και χτίζουμε τις αμυντικές συμφωνίες, το ξαναλέω, αμυντικές, όχι επιθετικές, προκειμένου ακριβώς να αποτρέπουμε τις τουρκικές ονειρώξεις. Όμως, ας μην κρυβόμαστε, είμαστε σε ένα διάστημα το οποίο είναι τεταμένο. Γιατί σε μια περιοχή αμφισβητούμενων από την Τουρκία κυριαρχικών δικαιωμάτων, διεξάγουμε έρευνες και εμείς και οι Τούρκοι. Σκεφτείτε ότι πέρσι, που είχαμε το καλοκαίρι τις δυσκολίες που είχαμε με τους γείτονες, μόνο η Τουρκία προσπαθούσε να διεξάγει έρευνες. Τώρα διεξάγει η Τουρκία και ταυτόχρονα διεξάγουμε και εμείς για τον East Med. Άρα έχει διαμορφωθεί ένα εκρηκτικό τοπίο εκεί. Άρα έχει τη δυνατότητα. Και να προκαλέσει και ένα θερμό επεισόδιο. Εν της πράγμαση, είναι άλλο πράγμα το να μπει σε μία σειρά αξιολική και είναι άλλο πράγμα να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις μία θερμή κατάσταση ελεγχόμενη. Ο Ερντογάν δεν θέλει το πρώτο. Ο Ερντογάν δεν εκτιμώ ότι θέλει να μπει σε μία στρατιωτική αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Δεν μπορεί κιόλας. Ένα πυροτέχνημα μου, έτσι, κύριε Δεσποτόπουλε. Αλλά μπορεί ενδεχόμενα να προσπαθήσει να δημιουργήσει μία ένταση στην Μεσόγειο προκειμένου να τεστάρει τα αντανακλαστικά μας αλλά και να μας οδηγήσει να συζητήσουμε θέματα τα οποία καλώς δεν συζητούμε. Όπως? Ξέρετε, ας σας πω ένα καινούργιο αφήγημα των Τούρκων. Mm. Το καινούργιο αφήγημα είναι η αποστρατικοποίηση της Αλεξανδρούπολης. Διότι λέει, αναφέρεται στη συνθήκη του Μοντρέ. Εκεί που θα γίνουν βάσεις από τους Αμερικάνους. Ακριβώς. Και γι' αυτό μια συμφωνία θα πρέπει να μην τη βλέπουμε στεγνά, αλλά να βλέπουμε και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο γίνεται. Δείτε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε μια εγκατάσταση που δημιουργείται εκεί για αξιοποίηση υγροποιημένου αερίου Αμερικανικού και την ίδια στιγμή έχουμε στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών. Ας λένε λοιπόν οι Τούρκοι για αποστρατικοποίηση της Αλεξανδρούπολης. Το ξεκίνησε ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας από τον Ιανουάριο το αφήγημα αυτό. Άρα λοιπόν εμείς καλώς κάνουμε ότι κάνουμε απ' τη μία, απ' την άλλη όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δικές μας δυνάμεις θα αποτρέψουν και αποτρέπουν πάντα τις κακές σκέψεις του γείτονα. Φερθήκατε λοιπόν στις αμερικάνικες σχέσεις, να πάμε και στις τουρκικές, τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Γερμανία, κύριε Δεσποτόπουλε. Χθες είχαμε την επίσκεψη της Μέρκελ. Αγκαλιές και φυλάκια. Έρχεται μετά μπερδεύτηκε μέρες, λιγάκι. Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε ως Ελλάδα κάτι. Δύο προκλήσεις. Εάν αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον Τούρκο να πάρει τα γερμανικά υποβρύχια, που η αλήθεια δεν θα είναι καλή εξέλιξη για μας αυτή. Θα το δούμε. Νομίζω ότι ακριβώς έχει η ελληνική εξωτερική πολιτική το άμεσο διάστημα δύο προκλήσεις. Η μία είναι με τους Βρετανούς και η άλλη με τους Γερμανούς. Mm-hmm. Με τους Βρετανούς οδεύουμε σε μία συμφωνία αμυντική, η οποία είναι βέβαια τεχνητά απαιτητή μετά την έξοδο της Βρετανίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχω την αίσθηση ότι οδεύουμε σε μια αναβάθμιση των σχέσεών μας με τη χώρα αυτή, η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο θέμα της Κύπρου. Και αυτό κρατήστε το. Θα το βρούμε, εκτιμώ, τις επόμενες μέρες μπροστά μας. Ναι. Το δεύτερο είναι η Γερμανία. Η Γερμανία έχει πάρα πολύ ισχυρές σχέσεις με την Τουρκία.
Δεν είναι ότι η Μέρκελ έχει ερωτευτεί τον κύριο Ερντογάν. Ναι, ναι. Έχει ερωτευτεί τα 40 δις περίπου των εμπορικών σχέσεων που έχουν κάθε χρόνο. Mm-hmm. Έχει ερωτευτεί τη δυνατότητα να του πουλάει όπλα. Και έχει ερωτευτεί και τα εκατομμύρια των Γερμανών ψηφοφόρων τουρκικής καταγωγής. Τρεις παράγοντες από... αρκετά έτσι, ακριβώς. Σημαντικοί. Κάποιοι από τους παράγοντες. Εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε στους Γερμανούς ότι η Ευρώπη έχει μέλλον όταν η Γερμανία είναι ευρωπαϊκή και η Ευρώπη δεν έχει μέλλον αν είναι γερμανική. Μάλιστα. Για το δικό του συμβαίνουν επίσης. Μάλιστα. Ναι, τώρα... θα δούμε τώρα και την επόμενη μέρα πώς ακριβώς θα... Μην σας ακούγεται άπιαστο. Όχι, επειδή ναι. Βλέπουμε όμως στη Λιβύη, δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα εχθές, τώρα. Πώς φεύγει από την επιρροή. Επειδή είσαστε και γνώστη στο αντικείμενο, με αυτή τη συνάντηση που είδατε χθες με τη Μέρκελ με τον Ερντογάν, τι συμπέρασμα βγάζετε? Ότι η Μέρκελ προσπαθεί να του κάνει γέφυρα με τη νέα κυβέρνηση. Αυτό είναι καλό για μας. Να σας κάνω μια ερώτηση. Το ξέρετε γιατί το λέω. Όχι, ήταν ξεκάθαρο. Ήταν καταρχάς δεν κάνει επίσημες επισκέψεις αυτή την περίοδο. Δεν υπηρεσία εκεί. Έκανε επίσκεψη. Μόνο να δημιουργήσει γέφυρες στη Μέρκελ. Φαίνεται ότι το έχει ανάγκη. Το έχει. Για να κάνει η Μέρκελ δεν πήγε προφανώς για τουρισμό. Προφανώς πήγε για κάποιο λόγο. Στη σέντρα τη Μέρκελ. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, οι πολιτικές στα κράτη, όπως είναι και η Γερμανία, η εξωτερική πολιτική, η αμυντική πολιτική, έχουν κάποιες σταθερές. Θέλω να πω, δεν περιμένει κανείς να έρθει ο Σόλτς την επόμενη μέρα και να αλλάξει τόσο σιγά πολύ. Σιγά μην αλλάξει ο Σόλτς την Γερμανία. Υπάρχουν, αλλά και οι ηγέτες παίζουν το ρόλο τους. Δείτε για παράδειγμα πώς ταλαιπωρηθήκαμε εμείς επί Τραμπ λόγω της ιδιαίτερης σχέσης. Και ο Μπάιντεν είχε... τώρα πώς έχει αλλάξει το ακριβώς. Κλίμα. Ακριβώς. Ο Μπάιντεν απλά ο άνθρωπος γύρισε στην πολιτική ορθότητα. Βλέπει τα συμφέροντα της χώρας του. Δεν είναι ότι μας αγάπησε. Σωστό είναι αυτό.